αγαπητοί μας τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη. Εόρταση η απανταχού Ορθόδοξη κοινότητα το Άγιον Πάσχα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και κάθε πιστός προσήλθε στον Ιερό Ναό για να βιώσει εκ του σύνεγγες την Ανάσταση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, αλλά και για να προσευχηθεί μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του Ναού. Στην αποδημία της Μεγάλης Βρετανίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία εορτάζει αδιαλείπτως όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και όλες τις εορτές του ενιαυτού. Απόψε, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτριο Σαλαπάτα, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με τους Αγγλικανούς, στο δόγμα Βρετανούς αδελφούς μας και τις εκκλησίες αυτών που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας φιλοξενούν υπό τις καλύτερες συνθήκες. Ο Δημήτρης Σαλαπάτας είναι Έλληνας του Λονδίνου, έχει σπουδάσει θεολογία στην Αθήνα, διεθνείς σχέσεις στο Λονδίνο και έχει λάβει δίπλωμα βυζαντινής μουσικής από το Εθνικό Οδείο Αθηνών. Αυτόν τον καιρό εργάζεται για την εκπόνηση της διδακτορικής του στουδιατριβής στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Η έρευνά του έχει θέμα τις αγγλικανορθόδοξες σχέσεις και συγκεκριμένα την έρευνα της αδελφότητας του Αγίου Αλβανού και Αγίου Σεργίου. Επίσης, είναι λαμπαδάριος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίων Πάντων στο Camden Town. Αξιότιμη κύριε Σαλαπάτα, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε απόψε στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Να προχωρήσουμε στην πρώτη ερώτηση, η οποία είναι η αναμενόμενη για όλο τον κόσμο που περιμένει να το μάθει. Ποιες είναι οι διαφορές των Ορθοδόξων Χριστιανών με τους Αγγλικανούς Χριστιανούς? Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι οι Αγγλικανοί δεν είναι εκκλησία όπως είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά είναι Αγγλικανική κοινωνία, είναι δηλαδή μια ομάδα εκκλησιών, όπου έχουμε την High Church που μοιάζει πολύ με την Καθολική Εκκλησία και στα λειτουργικά και στα πρακτικά, στο ότι πιστεύει σε πολλά από τα μυστήρια που πιστεύει και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενώ έχουμε επίσης την Low Church που μοιάζει πιο πολύ σαν Προτεσταντική Εκκλησία, είναι Προτεσταντική Εκκλησία, δεν πιστεύει σε όλα τα μυστήρια που πιστεύει η High Church, και αυτό είναι ένα περίεργο μείγμα. Και δεν είναι πάντα κατανοητό από τους Ορθοδόξους που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε και μια εκκλησιολογία. Τι είναι εκκλησία δηλαδή, πώς πιστεύουμε την εκκλησία, ότι είμαστε μια εκκλησία. Ενώ οι Αγγλικανοί έχουν μια γενική, μπορούμε να πούμε οικουμενική άποψη του θέματος. Αυτή είναι η πρώτη διαφορά, το ότι εμείς έχουμε εκκλησιολογία, είμαστε μια εκκλησία η αληθινή και αυτό πιστεύουμε. Ενώ αυτοί δεν έχουν εκκλησιολογία, γι' αυτό δέχονται και αυτές τις ομάδες. Επίσης, όπως όντας δυτική εκκλησία πιστεύει στο Φιλιόκβε, αυτό είναι ένα κατάλοιπο που έχει πάρει και από τον Ρωμαιοκαθολικισμό, όπου πιστεύουν δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα αλλά και από τον Υιό. Το έχουν βάλει και στο πιστεύω, κάτι το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, μιας και το πιστεύω που έχουμε από την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο δεν το έχει αυτό και είναι ένα νεότερο δόγμα που εισήγαγε η Δύση τον 5ο αιώνα και περαιτέρω. Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο έχουν άλλη λειτουργία, ακολουθούν ίσως τον ρωμαιοκαθολικό τρόπο λειτουργίας και πρακτικής και μουσικής, αλλά ένα κύριο θέμα και σημαντικό, το οποίο είναι και επίκαιρο, είναι το θέμα των γυναικών στο ιερατείο, κάτι το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής, ίσως και να μην δεχτεί ποτέ της, γιατί εκεί μπλέκονται δεν είναι μόνο λειτουργικό το θέμα, είναι και χριστολογικό, είναι δογματικό, έχει σχέση με εκκλησιαστική ιστορία, με την παράδοση. Και εμείς δεν μπορούμε τώρα ως Ορθόδοξοι να δεχτούμε μια τέτοια καινοτομία. Οι Αγγλικανοί όμως, όντας κρατική εκκλησία, state church, μπόρεσε να το κάνει και κάπως υποχρεώθηκε να το κάνει, μιας και φάνηκε ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το να μην έχουν γυναίκες στο ιερατείο. Πείτε μου λίγο, πώς άρχισαν οι σχέσεις των Ορθόδοξων με τους Αγγλικανούς? Δεν είναι μοντέρνο ή θέμα του 20ου αιώνα οι αγγλικανικές σχέσεις. Άρχισε αραιά το 17ο αιώνα που υπήρχε μια θέληση επικοινωνίας μεταξύ των δύο, ειδικά από τη Δύση. Η Δύση πάντα άρχισε και θέλησε αυτή την επικοινωνία με την Ανατολή και όχι το αντίθετο. Γι' αυτό έχουμε και τον Πάλμερ, ο οποίος πήγε στη Ρωσία για να μιλήσει με τους επισκόπους τους Ρώσους και να τους πει τι πιστεύουν οι Αγγλικανοί. Έχουμε και Έλληνες και Ρώσοι οι οποίοι ήρθαν το 17ο αιώνα στην Αγγλία για να διδάξουν και ελληνικά
και αρχαία ελληνικά και την Ορθοδοξία εδώ. Αυτό δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο τότε και αυτό δεν πέτυχε τότε. Ξανά έχουμε μια επικοινωνία μετά το Oxford Movement, την κίνηση στην Οξφόρδη, όπου μέσα από όλα και από αυτά που γίνανε τότε, ένα από τα στοιχεία και ένα από τους σκοπούς που θέλησαν να επιδιώξουν οι Αγγλικανοί ήταν η επικοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία, μαζί με τη Ρωμαιοκαθολική. Και τότε έχουμε την ίδρυση στην Οξφόρδη του Greek School, που και αυτό δεν είχε μεγάλη ζωή, αλλά και πάλι ήταν κάτι σημαντικό. Έχουμε επίσης στον 19ο αιώνα την ίδρυση του AECA, Anglican and Eastern Churches Association, που ήταν ένας οργανισμός που έφερνε κοντά πιστούς από τις δύο παραδόσεις. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς και ο απλός κόσμος λάμβανε μέρος τότε για να μάθει τι είναι η Ορθοδοξία. Δεν ξέρανε. Το μόνο που ξέρανε ήταν για την Αγγλικανική Εκκλησία, για την Καθολική Εκκλησία. Ο χριστιανισμός για αυτούς τέλειωνε στη Ρώμη. Ενώ με τέτοιους οργανισμούς βλέπανε ότι ο χριστιανισμός υπάρχει και αλλού. Έχουμε επίσης την ίδρυση του Fellowship of St. Aubyn and St. Sergius, της αδερφότητας του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σεργίου στην Οξφόρδη, που γι' αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω, που είναι και το κύριο θέμα και ο κύριος οργανισμός σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία που ασχολείται με τις αγγλικανορθόδοξες σχέσεις.
Κύριε Σαλαπάτα, πείτε μας, τι είναι η αδελφότητα του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σεργίου? Πριν να συνεχίσουμε με αυτή την ερώτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, ίσως πρέπει να πούμε ότι ο αγγλικανισμός άρχισε στην Αγγλία κατά τον 16ο αιώνα με τον Ερίκο τον 8ο, που επιθυμούσε και για πολιτικούς λόγους και για προσωπικούς λόγους να υπάρχει μια ανεξαρτησία από τη Ρώμη και από τον παπισμό, κάτι το οποίο αισθάνθηκε η Δύση, η Δυτική Ευρώπη τότε, και το οποίο το πραγματοποίησε ο Ερίκος 8ος. Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι οι Αγγλικανοί ίδιοι δεν πιστεύουν ότι είναι Προτεστάντες. Πιστεύουν απλά ότι είναι η συνέχιση της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά που δεν είναι σε κοινωνία με τη Ρώμη και με τον Πάπα. Κάποιες όμως εκκλησίες, όπως είπαμε πριν, είναι κοινωνία και όχι εκκλησία ο Αγγλικανισμός. Κάποιες εκκλησίες εντός αυτής της κοινωνίας είναι Προτεσταντικές. Άμα όμως ρωτήσουμε τους High Church, θα σου πούνε ότι είναι Αγγλικανοί και όχι Προτεστάντες. Η αδελφότητα του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σεργίου υπάρχει από τον 1927. Κυρίως διαμορφώθηκε από Ρώσους μετανάστες που φύγαν από τη Ρωσία για πολιτικούς λόγους μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Μετέβησαν πρώτα στο Παρίσι, όπου ίδρυσαν τη σχολή, τη θεολογική σχολή του Αγίου Σεργίου, και μετά ορισμένοι προχώρησαν προς την Οξφόρδη, ώστε να υπάρξει και να αναπτυχθεί αυτός ο διάλογος μεταξύ Αγγλικανών και Ορθοδόξων. Δεν έχουμε αυτή την επικοινωνία μόνο λόγω θεολογικών, ας πούμε, αναζητήσεων, αλλά υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι, οικονομικοί, κοινωνικοί, και είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό, πως ενώ ίσως οι Αγγλικανοί θέλησαν μια θεολογική προσέγγιση, οι Ορθόδοξοι το είδαν επίσης ως και μια ευκαιρία για μια πολιτική και οικονομική, ας πούμε, σύνδεση μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Γιατί πολλοί ρωτάνε γιατί έχουμε αυτούς τους δύο Αγίους, γιατί τον Άγιο Αλβανό και τον Άγιο Σέργιο. Ο Άγιος Αλβανός ήταν ο πρώτος μάρτυρας στη Βρετανία κατά τον 3ο αιώνα, όντας Ρωμαίος στρατιώτης, ενώ ο Άγιος Σέργιος ξανααναγκρώτησε και εγκαθίδρυσε τη Ρωσική Εκκλησία κατά τον 14ο αιώνα. Γι' αυτό είναι και οι δύο πολύ σημαντικοί, όχι και οι δύο είναι προσχισματικοί, που σημαίνει ότι και τους δεχόμαστε και τους δύο, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ένας Άγγλος και ένας Ρώσος Άγιος. Αυτή ήταν η σημαντικότητα για να δείξει έτσι και το χαρακτήρα τον Αγγλικό και το Ρωσικό. Έχουμε επίσης, η ιστορία είναι μακρά, υπήρχε θεολογικός διάλογος από την αρχή, όπου τα συνέδρια ήταν υψηλού θεολογικού επίπεδου, το οποίο όμως δημιούργησε και ορισμένα προβλήματα, γιατί θέλησαν κάποιοι να βρουν μια μέση οδό, ώστε να επιδιώξουν τον κύριο σκοπό της αδελφότητας αυτής, που ήταν η ένωση των εκκλησιών. Μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο Μπουλκάκοφ, ιερέας, ο οποίος προσπάθησε μέσα από ορισμένες θεολογικές επιδιώξεις να επιδιώξει μια ένωση. Γι' αυτό έχει δύο θεωρίες. Αυτή του intercommunion, της κοινωνίας μεταξύ μελών των δύο παραδόσεων, δηλαδή ήθελε Αγγλικανοί να παίρνουν κοινωνία από τους Ορθοδόξους και το αντίθετο, εφόσον θα υπήρχε η ευλογία από τον επίσκοπο και μια δογματική βάση όπου θα συμφωνούσαν και έτσι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε αυτό. Αυτό όμως έφερε αντιμέτωπο τον Μπουλκάκοφ με πολλά μέλη και της αδερφότητας αλλά και της εκκλησίας γενικά, και από την Ορθόδοξη και από την Αγγλικανική. Μέγας αντίπαλος σε αυτό το θέμα ήταν ο Φλωρόφσκι, όντας μέλος της αδερφότητας του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σεργίου, και έτσι δεν προχώρησε αυτή η πίστη του ότι θα μπορούσε να υπήρχε κοινωνία μεταξύ των δύο παραδόσεων. Μετά είχε τη σοφιολογία του, όπου πίστευε ότι η σοφία του Θεού μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέταρτη υπόσταση. Κάτι το οποίο όμως είναι λάθος και αντικανονικό και αιρετικό, μπορούμε να πούμε, μιας και οι κανόνες της Εκκλησίας δηλώνουν ότι υπάρχει η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, δεν αναφέρεται η σοφία ως τέταρτη υπόσταση. Και σε αυτό βρήκε αντιμέτωπο ακόμα πιο πολλούς ανθρώπους. Έτσι βλέπουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια ενός μέλους του οργανισμού αυτού να βρει μια μέση οδό, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον. Στην περίπτωση όμως δόγματος και αληθείας δεν μπορούμε να λέμε ότι η μέση οδός είναι και η σωστή. Δεν είναι η σωστή. Τώρα έχουμε άλλα θεολογικά ζητήματα. Τότε επίσης υπήρχε, με την εποχή του Μπουλκάκοφ, υπήρχε η θέληση, και όντως πιστεύανε ότι θα μπορούσαν να έχουν μια ένωση των εκκλησιών. Σήμερα όμως έχει αλλάξει ο σκοπός της αδερφότητας. Ένας λόγος είναι και το ότι υπάρχουν γυναίκες στον Αγγλικανισμό, το οποίο δεν μπορούν να το δεχτούν οι Ορθόδοξοι. Επίσης και η εκκλησιολογία τους, η ανύπαρκτη, φέρνει προβλήματα. Με ποιους θα ενωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία? Με τους Προτεστάντες,
με το High Church που είναι πιο πολύ σαν τους καθολικούς και έχει, ας πούμε, έχουν ομοιότητες. Αυτά δεν γίνονται. Σήμερα έχουμε άλλες θεολογικές αναζητήσεις. Ένα κύριο θέμα είναι και ο Κάλιστος, ο οποίος, Μητροπολίτης Κάλιστος Διοκλίας, ο οποίος έχει αλλάξει γνώμη για το αν θα πρέπει να έχουμε γυναίκες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό θα το πούμε και πιο μετά όμως. Αλλά έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν θεολογικά σοβαρά ζητήματα. Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αναγνωρίσουμε για αυτήν την αδερφότητα είναι η έκδοση των βιβλίων του. Έχει από την αρχή εκδώσει το περιοδικό Σομπόρνος, που είναι στα ρωσικά σημαίνει καθολικότητα, όχι ποσοτική αλλά ποιοτική, όπως αναφέρει και ο Πάτερ Φλωρόφσκι. Αλλά έχει εκδώσει και πάρα πολλά βιβλία. Πιστεύω καμιά 90 βιβλία, τα οποία κύριο θέμα έχουν την Ορθοδοξία ή τις σχέσεις Αγγλικανών και Ορθοδόξων. Και είναι σημαντικό να δούμε πως εκείνη την περίοδο, από το 27 κυρίως μέχρι το 85, ίσως και το 90, ο μόνος οργανισμός ή μέλη του που εκδίδανε βιβλία για την Ορθοδοξία ήταν αυτού του οργανισμού στο δυτικό κόσμο και σε δυτικές γλώσσες. Τότε οι εκκλησίες, οι Ορθόδοξες εκκλησίες βρισκόντουσαν σε άλλες καταστάσεις. Είχαμε τη Ρωσική υπό τον κομμουνισμό, είχαμε πολλές εκκλησίες οι οποίες ήταν στα Βαλκάνια ειδικά κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία να διαδώσουν την Ορθοδοξία στη Δύση. Ο οργανισμός αυτός ανέλαβε αυτό το σκοπό και ανέλαβε να εκδώσει βιβλία στη Δύση. Κάτι το οποίο τώρα έχει πάρει ένα βήμα πίσω, εφόσον οι εκκλησίες από μόνες τους αρχίζουν και εκδίδουν βιβλία. Και έτσι, ενώ συνεχίζει να εκδίδει, οι εκκλησίες μπορούν από μόνες τους να εκδίδουν βιβλία στη Δύση σε δυτικές γλώσσες. The choir is next. Psalm 121. I will lift up mine eyes unto the hills. The setting by Henry Walford Davis. Κύριε Σαλαπάτα, θέλετε λίγο να επεκταθείτε λίγο στις απόψεις του Μητροπολίτου Καλίστου για το θέμα για πάνω στις αγγλικανικές, αγγλικανορθόδοξες σχέσεις. Ναι, ο Καλίστος τώρα τελευταία είναι
συγγραμματέας, συμπρόεδρος μάλλον, στο διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών παγκοσμίως, γι' αυτό έχει μια ιδιαίτερη θέση, και είναι και μέλος του Fellowship, που έτσι, της αδερφότητας του Αγίου Ρεβονού και του Αγίου Σεργίου. Έτσι φαίνεται και η σημαντικότητα της αδερφότητας αυτής, η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν βρίσκεται μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, έχει παρακλάδια και σε άλλες χώρες. Το πρώτο παρακλάδι σε Ορθόδοξη χώρα ήταν στην Αθήνα, που ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, γιατί δεν υπήρχε βλέψη να υπάρξει ένας τέτοιος οργανισμός σε Ορθόδοξη χώρα. Και όμως υπάρχει. Ο Μητροπολίτης Κάλιστος έχει αλλάξει ορισμένες απόψεις σε κάποια θέματα και αυτά είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα των διαλόγων. Γιατί μέσα από το διάλογο βλέπουμε ότι υπάρχουν επιρροές μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Μητροπολίτης Κάλιστος έχει αλλάξει λίγο τις απόψεις του στο θέμα γυναίκες και ιερατείο. Είχε γράψει το 1978 ένα άρθρο που ήταν κατά τις γυναίκες να μπουν στο ιερατείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και το 1983 όπως και το 2006 έγραψε κάποια άρθρα δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να είμαστε και πολύ κατά, γιατί οι κανόνες της Εκκλησίας, οι ύμνοι της Εκκλησίας, οι πατέρες ήδη δεν αναφέρουν ή δεν είναι κατά ενός τέτοιου γεγονότος. Θυμόμαστε ότι στην αρχαία Εκκλησία υπήρχαν οι διακόνησες, οι οποίες διακόνησες όμως τώρα εμπλέκονται άλλα. Πώς αντιμετωπίζουμε, πώς πρέπει να βλέπουμε τις διακόνησες, και άμα επιστρέψουμε στις διακόνησες και τις έχουμε σήμερα, πώς θα είναι το πρώτο σκαλοπάτι της ιεροσύνης, ή απλά θα πάρουν μια ευλογία όπως παίρνει ο αναγνώστης στο ψαλτήρι, όπου θα μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Τότε όμως υπήρχαν και πρακτικά θέματα. Υπήρχαν τα νοσοκομεία που είχαν τμήματα μόνο για γυναίκες. Άρα έπρεπε να μπουν οι γυναίκες και να δώσουν κοινωνία. Σήμερα δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και ούτε είναι σωστό να δηλώνουμε ότι επειδή σήμερα στην εποχή μας έχουμε τα δικαιώματα των γυναικών και το φεμινισμό ο οποίος έχει αναπτυχθεί, ότι πρέπει και η Εκκλησία να ακολουθεί αυτό, γιατί υπάρχουν και διακριτοί ρόλοι μες στην Εκκλησία. Και αυτό φαίνεται με το πώς υπάρχουν οι γυναίκες. Έχουμε τις πρεσβυτέρες, οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή της Εκκλησίας. Ή γίνονται καθηγήτριες, γίνονται δασκάλες. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι αποκλεισμένες από την Εκκλησία. Απλά η Ορθοδοξία, ανεπίσημα, γιατί επίσημα δεν έχει εκφράσει καμία άποψη, ούτε το Πατριαρχείο, ούτε ο Μητροπολίτης Ζιζιούλας, ο Περγάμου, ούτε άλλοι έχουν εκφράσει επίσημα την Ορθόδοξη άποψη. Ανεπίσημα, ορισμένοι εκφράζουν την άποψή τους. Και ο Κάλιστος λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο κατά και να το δούμε αυτό το θέμα, και ότι η Ορθοδοξία χρειάζεται, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει σε αυτό το θέμα, χρειάζεται μια καλή απάντηση, επιστημονική, ακαδημαϊκή, και για τον εαυτό της, για να καταλάβει η ίδια η Εκκλησία γιατί δεν έχει γυναίκες στο ιερατείο της, αλλά και ως απάντηση προς τους Αγγλικανούς. Γιατί τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι, μας ρωτάνε και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Και εδώ φαίνεται η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας στις Ορθόδοξες χώρες και της Ορθοδοξίας στη Διασπορά. Η Ορθοδοξία στις Ορθόδοξες χώρες είναι πιο συντηρητική και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, μιας και δεν υπάρχει στις χώρες αυτές. Εδώ πέρα η Ορθοδοξία όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το θέμα, όπως και με άλλα θέματα, καθημερινά. Άρα χρειάζεται απαντήσεις. Χρειάζεται να δει προς τα πού πρέπει να οδεύσει. Και αυτό ίσως είναι και πιο ανοιχτή η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Δύση ή στη Διασπορά γενικά, παρά την Εκκλησία στις Ορθόδοξες χώρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επίσης δεν έχει θέμα φεμινισμού ή δεν έχει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είχαν οι Αγγλικανοί, που γι' αυτό ίσως κυρίως έχουμε σήμερα γυναίκες στο ιερατείο, αλλά έχει προκαλέσει και πολλά θέματα στους Αγγλικανούς. Μπορούμε να πούμε ότι έγινε με ατσούμπαλο τρόπο. Και γι' αυτό τώρα βλέπουμε ότι πολλοί γίνονται ρωμαιοκαθολικοί. Μέχρι και παπάδες. Ήμουνα σε μια βάφτιση ενός ιερέα και της οικογένειάς του, που φύγαν από την Αγγλικανική Εκκλησία προς τη Ρωμαιοκαθολική. Αυτοί βρήκαν πιο κοντά σε αυτό που ήδη ήξεραν και γι' αυτό πήγαν προς τα εκεί. Σπάνια βρίσκουμε Αγγλικανοί να πηγαίνουν προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά γίνεται και αυτό. Ειδικά μέσα από αδερφότητες όπως η αδερφότητα του Αγίου Ρεβονού και του Αγίου Σεργίου, υπήρξε αυτό το φαινόμενο, ειδικά παλιότερα. Επίσης βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και επηρεασμός, φεύγοντας τώρα από το Κάλιστο, πώς επηρεάζουν οι διάλογοι τον κόσμο. Βρίσκουμε σήμερα στις Αγγλικανικές Εκκλησίες εικόνες Ορθόδοξες. Κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα, καθαρό αποτέλεσμα του διαλόγου. Δεν είχαν οι Δύση εικόνες,
Άμα δούμε όμως εκκλησίες, αρχαίες εκκλησίες, βρίσκουμε τοιχογραφίες. Στην αρχαία τους παράδοση υπήρχε εικόνα. Μετά όμως με τον επηρεασμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εισάγεται το άγαλμα, η θεωρία και η φιλοσοφία του αγάλματος, αλλά τώρα φαίνεται ότι ξαναβρίσκουν την εικόνα, άσχετα που ίσως δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την εικόνα, δεν τη φυλάνε την εικόνα, απλά την έχουν εκεί ως ένα ιερό αντικείμενο. Όμως, λόγω του διαλόγου που υπάρχει και συνεχίζεται, βρίσκουμε ότι και οι Αγγλικανοί επηρεάζονται από το διάλογο αυτό. Κύριε Σαλαπάτα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε αυτό το ζήτημα. Κατά πόσο και πώς επηρεάζεται, μάλλον τι σημασία έχουν όλες αυτές οι σχέσεις για τη δική μας την Αρχιεπισκοπή Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας? Έχει μεγάλη σημασία για την Αρχιεπισκοπή Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, γιατί υπάρχει λόγος που η Ορθόδοξη Εκκλησία έστειλε πρώτη Αρχιεπισκοπή στη Δύση, στο Λονδίνο. Ήταν λόγω αυτών των σχέσεων, ήταν λόγω των ομάδων που προϋπήρχαν στην Αγγλία και που επιδιώκανε να δούνε την Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία επιδίωκε έτσι να έρθει κοντά με τον Αγγλικανισμό. Εδώ δεν πρέπει να μπερδέψουμε, να έρθουμε κοντά για ένωση και να ξεχάσουμε αυτό που είμαστε, αλλά ο διάλογος φέρνει κοντά τους ανθρώπους και είναι καλό έτσι να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και λόγω αυτών των σχέσεων έχουμε σήμερα την Αρχιεπισκοπή Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας με 115 εκκλησίες, έχουμε 5 εκκλησίες κτίσει οι ίδιοι οι Έλληνες, χωρίς τον διάλογο, χωρίς τις καλές σχέσεις. Ίσως θα είχαμε μια εκκλησία που θα έρχονταν πιο μετά. Ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλη και τόσο δυνατή όσο είναι τώρα. Αλλά λόγω των σχέσεων και λόγω του ενδιαφέροντος των Αγγλικανών, οι οποίοι κάλεσαν την Ορθόδοξη Εκκλησία να έρθει πρώτα, έτσι έχουμε και το ενδιαφέρον, έτσι έχουμε και την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής και είναι και η μόνη Αρχιεπισκοπή στη Δύση η οποία έχει τίτλο Θεατήρων, που έχουμε εμείς εδώ. Δεν έχει άλλη εκκλησία, είναι η Εκκλησία της Αμερικής, λέγεται Αμερικής. Καναδά, Καναδάς. Αλλά η Αγγλία είναι Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, γιατί ήταν η πρώτη Αρχιεπισκοπή στη Δύση. Και είναι σημαντικό αυτό. Άμα δεν υπήρχαν αυτές οι σχέσεις, ίσως μπορούμε να πούμε ότι θα πηγαίναν πρώτα στη Γερμανία, ή στο Παρίσι, ή στην Ιταλία. Αλλά όχι, ήρθαν στη Μεγάλη Βρετανία και έχει λόγο αυτό. Και έτσι φαίνεται πως υπήρχε από τότε και συνεχίζεται μέσω του επίσημου διαλόγου που άρχισε τη δεκαετία του 70 και υπάρχει μέχρι σήμερα, πως υπάρχει ένα πνεύμα αγάπης και κατανόησης το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει και πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτές τις αδερφότητες όπως είναι το AECA αλλά και τις αδερφότητες του Αγίου Αλβανού και Αγίου Σεργίου που επιδιώκουν και συνεχίζουν έτσι το διάλογο, έναν ανεπίσημο διάλογο. Σκοπός τους ήταν η ένωση. Μετά έγινε η περαιτέρω κατανόηση και στην προσευχή. Και αυτό είναι σημαντικό σε έναν κόσμο σήμερα που ζούμε, ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου επηρεαζόμαστε από παντού. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε ότι ο χριστιανισμός υπάρχει και σε άλλες μορφές. Δεν χρειάζεται εμείς να τον αφομοιωθούμε. Να ξέρουμε κι εμείς ποιοι είμαστε, ξέρουν και αυτοί ποιοι είναι, αλλά οι σχέσεις μας φέρουν κοντά, όχι μόνο σε θεολογικό επίπεδο, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Διαμορφώνεται έτσι η κοινωνία καλύτερα και είμαστε και πιο δεμένοι. Κύριε Σαλαπάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά που ακούσαμε και για εμάς και για τους τηλεθεατές, για τις σχέσεις με τους ανθρώπους που τόσα χρόνια ζούμε ανάμεσά τους και δεν γνωρίζουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Αγαπητοί μας τηλεθεατές, ακούσαμε απόψε με μεγάλο θαυμασμό και ενδιαφέρον τον κύριο Δημήτρη Σαλαπάτα να μας αναλύει τις αγγλικανορθόδοξες σχέσεις, ερευνώντας ειδικά την αδελφότητα του Αγίου Αλβανού και Αγίου Σεργίου με κέντρο την Οξφόρδη. Επίσης είδαμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των Αγγλικανών και των Ορθοδόξων. Ο διάλογος που υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες έχει φέρει κοντά τους δύο διαφορετικούς χριστιανικούς κόσμους σε μια κοινωνία αγάπης, αλλά πάνω απ' όλα σε μια κοινωνία κατανοήσεως και σεβασμού. Αποτέλεσμα αυτών των σχέσεων είναι και η εγκαθίδρυση της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής στη Μεγάλη Βρετανία, που βοηθήθηκε ποικίλο τρόπος από την Αγγλικανική Εκκλησία. Ας γίνουμε όλοι μια καρδιά και ας χτυπήσουμε στο ρυθμό της αγάπης που δίδαξε ο Κύριος όλων μας Ιησούς Χριστός για να ζήσει όλο το σώμα της ανθρωπότητας υπό ειρήνη και ευημερία. Ας δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους που μας φιλοξενούν και ας είμαστε προσεκτικοί όλοι με τη στάση μας απέναντι σε κάθε συνάνθρωπό μας. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας να μπει το ανέσπερον φως. Χριστός Ανέστη. Συνεργάστηκαν το Hellenic TV και το γραφείο Δημητρίου in English Funeral Services.